Τι κι αν οι σχολικοί κανονισμοί μέχρι σήμερα προέβλεπαν την επιβολή ποινών για παραπτώματα αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, το νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας και που πρώτη φορά συζητήθηκε χθες στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή έρχεται να αλλάξει άρδιντα δεδομένα. Η ισχύ του σχολικού νόμου διευρύνεται και σύμφωνα με την εφημερίδα Φιλελεύθερος, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις στους μαθητές για παραπτώματα που συνιστούν προσβολή της αξιοπρέπειάς τους, ακόμη και αν αυτά διαπράττονται εκτός σχολικού χώρου και εκτός των ωρών λειτουργίας του. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα τιμωρηθεί κάποιος αν και εφόσον συναντηθεί σε καφετέρια ή σε δισκοτήκη. Αλλά επαναλαμβάνω, εκεί και όπου γίνονται δραστηριότητες ή γίνονται κάποιες ενέργειες από πλευράς μαθητών στον γυμνιάζοντα χώρο του σχολείου, αντιλαμβάνεστε εκεί ότι και το σχολείο έχει μια ευθύνη. Γιατί δεν σημαίνει ότι από το σημείο περίφραξης του σχολείου τελειώνει ο ρόλος του και αμέσως μόλις βγεις από την αυλή του σχολείου μπορείς να κάνεις τα πάντα. Την ίδια στιγμή διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των παιδιών αφού το νομοσχέδιο έτυχε της γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτρόπου. Δεν μπορεί να πει κάποιος στη σφαίρα των δικαιωμάτων του παιδιού με τρόπο που να τα καταπατούμε. Σε καμία περίπτωση αυτό είναι απόλυτα διασφαλισμένο. Στο πολυσέλιδο νομοσχέδιο των αναθεωρημένων κανονισμών λειτουργίας των σχολείων μέσης εκπαίδευσης περιλαμβάνεται πληθώρα αλλαγών, μεταξύ των οποίων η αναγραφή της διαγωγής του μαθητή όχι μόνο στο δελτίο πρόοδου αλλά και στο απολυτήριο. Κατάργηση των αδικαιολόγητων απουσιών και μείωση του συνόλου τους, καθώς και βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης του θέματος από τους γονείς. Εφαρμογή αριθμητικής βαθμολογίας στο γυμνάσιο. Επαναπροσδιορισμός του περιεχομένου του παιδαγωγικού μέτρου της αποβολής του μαθητή. Μαθητές που αποβάλλονται δεν θα παραμένουν στην τάξη αλλά θα ασχολούνται με δημιουργική δραστηριότητα με μαθησιακό στόχο. Εισαγωγή εξετάσεων τετραμήνου και διαχωρισμός των παγκύπριων εξετάσεων σε εξετάσεις απόλυσης και εξετάσεις πρόσβασης στα δημόσια ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και ουσιαστικά στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο αλλά και ένα δημοκρατικό περιβάλλον το οποίο θα προάγει ουσιαστικά κάποιες αρχές στα παιδιά. Αυτό είναι το πλέγμα και η στόχευση. Περιορισμοί εισάγονται στο μεταξύ για πρώτη φορά στην εργοδότηση εκπαιδευτικών στα σχολεία όπου φοιτούν τα παιδιά τους. Κάτι τέτοιο θα απαγορεύεται εκτός αν δοθεί κατ' εξαίρεση έγκριση. Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να οδηγηθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Νομοθετικού Σώματος τον Σεπτέμβριο.